Coach, ένα σχόλιο για το παιχνίδι, ισοπαλία 0-0. Και ένα παιχνίδι που έπρεπε να το κερδίσουμε. Έπρεπε να βρούμε τον τρόπο να το κερδίσουμε. Ξεκινήσαμε, χάσαμε ευκαιρίες που δεν χάνονται. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε τον πλήρη έλεγχο. Ο αντίπαλος προσπαθούσε να πάει το παιχνίδι να μην αποκτήσει υψηλό ρυθμό. Ο δικός μας ο στόχος αυτός ήταν. Στο δεύτερο κυρίως δεν τον ακολουθήσαμε καθόλου. Προσπαθήσαμε να αλλάξουμε σχηματισμό, να δώσουμε μεγαλύτερο πλάτος για να μπορέσουμε να μπούμε από τις πλευρές. Δεν μπορέσαμε να βγάλουμε φάσεις, με εξαίρεση 3-4 φάσεις προς το τέλος που χαθήκανε. Εντάξει, αυτά τα παιχνίδια είναι έτσι. Όταν σου δίνει τη δυνατότητα να προηγηθείς και ξανά φάση να προηγηθείς και πάλι φάση να προηγηθείς και τις πετάς με ευκολία, είναι σίγουρο ότι από εκεί μετά ο αντίπαλος αμήνεται, μαζεύεται, έχει τη δυνατότητα να σπάσει το ρυθμό. Η καλύτερη ομάδα μπορεί να έρθει στο ίδιο επίπεδο με την ομάδα η οποία είναι πιο κάτω. Παρόλο που το συζητήσαμε όλη την εβδομάδα για το ότι είναι μια ομάδα με πολλά προβλήματα ο Απόλλων και είναι φυσιολογικό να μην έχει την ίδια απόδοση για το 90 λεπτό, είπαμε ότι σε περίπτωση που η ομάδα θα προσπαθήσει να σπάσει το ρυθμό του παιχνιδιού, αντίπαλος, για τον αντίπαλο μιλάω, δεν πρέπει να εκνευριστούμε, δεν πρέπει να φύγει το μυαλό μας από το παιχνίδι, πρέπει με πολλή υπομονή στον χρόνο που θα παίξουμε να μπορέσουμε ορθόδοξα να κάνουμε πράγματα. Δείξαμε ότι εκνευριστήκαμε πολύ στο δεύτερο ημίχρονο, γι' αυτό και πήγαμε κατευθείαν σε αλλαγές σχηματισμού μετά από ένα χρονικό διάστημα. Στις φάσεις που ξαναβρήκαμε δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε και μετά όταν δεν σκοράρεις, βαθμός εκτός έδρας που για μας είναι δύσκολο αποτέλεσμα, συνεχίσουμε να δούμε το επόμενο παιχνίδι. Προσπάθεια τεράστια. Παιχνίδι με παιχνίδι η ομάδα να πάρει τα αποτελέσματα κάποια στιγμή, γιατί πραγματικά θα μπορούσε και στα δύο παιχνίδια, και στο προηγούμενο και σε αυτό, να έχει περισσότερους βαθμούς. Να είμαστε ήρεμοι και πιστεύω ότι θα έρθουν και τα αποτελέσματα. Ξεκινήσατε το παιχνίδι όπως και στο μάτς με τη Βέρεια με 2-4, αλλά μετά το 60 βγάλατε το 1 και παίξατε με τα εξτρέμ. Το κάνατε αυτό για να ανοίξετε την άμυνα από τα πλάγια, παρόλο που η μπάλα γέμιζε μετά. Ακριβώς, που δώσαμε κατεύθυνση να πάμε από το πλάι, γιατί ο αντίπαλος είχε με τον τρόπο που αγωνίζεται, με τον σχηματισμό που έχει την τετράδα και 2-2-2 παίχτες, φόρτωνε περισσότερο τον άξονα, οπότε έπρεπε να ψάξουμε επιλογές από το πλάι. Γι' αυτό και άλλαξε ο σχηματισμός μας. Γι' αυτό μπήκε ο Κάσος, ο Κυριακίδης, και ο Βλαχομήτρος, για να μπορέσουμε να βάλουμε την μπάλα από εκείνο το σημείο. Παρ' όλα αυτά, και ενώ πολλές φορές είχαμε τη δυνατότητα να, με γεμάτη περιοχή να βάλουμε την μπάλα μέσα, δεν είχαμε καλές επιλογές. Προς το τέλος ήρθαν κάποιες φάσεις, δεν τις κάναμε γκολ και είμαστε στεναχωρημένοι γιατί θεωρούσαμε ότι σήμερα θα κάνουμε την πρώτη μας νίκη. Χάθηκε ένα αποτέλεσμα το οποίο πιστεύαμε πολύ ότι θα το πάρουμε. Δεν γίνεται, απλώς και αυτό θέλω να είναι, αν μπορούμε να το δώσουμε μια κατεύθυνση. Δεν γίνεται τη μία εβδομάδα να πιστεύουμε πολύ στην ομάδα μας και την άλλη εβδομάδα να αρχίζουμε να λέμε λόγια, έτσι θα πάει. Είναι φυσιολογικό μια καινούργια ομάδα να βρει τα πάνω κάτω της, μια καινούργια ομάδα η οποία κανείς δεν σκέφτηκε πώς μαζεύτηκε, πώς είναι τις τρεις πρώτες αγωνιστικές με τεράστια προβλήματα. Δεν βγήκαμε να ζητήσουμε δικαιολογίες, δεν βγήκαμε να κάνουμε τίποτα. Υπάρχουν όμως και ανασταλτικοί παράγοντες που μπορεί να σε οδηγήσουν σε κακό αποτέλεσμα. Εμείς πρέπει να είμαστε δίπλα στην ομάδα και να ξέρουμε ότι κανείς δεν κοροϊδεύει εδώ. Κάνουμε την τεράστια προσπάθειά μας, τα παιδιά το ίδιο. Εδώ δεν υπάρχει ομάδα για να κοροϊδέψει, ούτε για να έρθουν παιχνίδια τα οποία κάποιες φορές θα τη δούμε και διάφοροι. Δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Την προσπάθειά μας θα κάνουμε. Έχουμε μεγάλη θέληση για να κερδίσουμε, αλλά πρέπει να γίνουμε πιο ουσιαστικοί. Πρέπει να τελειώνουμε τις φάσεις. Είναι παιχνίδια Β' Εθνικής. Αν τις φάσεις που τις βρίσκεις δεν τις κάνεις γκολ, αναγκαστικά μετά χάνεται το παιχνίδι στο άγχος, στο ότι ο αντίπαλος μπορεί να μην κρατήσει ρυθμό και αρχίζουν και μπαίνουν άλλα προβλήματα μετά. Πρέπει να ζήσουμε με αυτό και πρέπει πραγματικά κάποια στιγμή να τελειώνουμε τις φάσεις μας. Για το επόμενο παιχνίδι που πιθανόν να είναι και χωρίς τη βοήθεια του κόσμου, δεν είναι, εντάξει, τη βοήθεια του κόσμου τη θέλουμε πάντα. Είναι τελείως διαφορετικό το να είσαι με γεμάτο το στάδιο και τελείως διαφορετικό το να παίζεις μόνος. Δεν έχουμε επιλογή. Από την ώρα που θα είναι χωρίς κόσμο, εμείς θα παίξουμε για να κερδίσουμε μέσα στην έδρα μας. Αυτός θα είναι ο στόχος. Αλλά το σημαντικό είναι πραγματικά να τη στηρίξουμε την ομάδα, γιατί είναι μια χρονιά που η Νίκη θα βάλει σε αυτό το επίπεδο της βάσης και πρέπει να μάθουμε να ζούμε και με τα πάνω της και με τις μέτριες εμφανίσεις της. Αυτό γιατί δεν είναι όλα ή άσπρο ή μαύρο. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο η ομάδα να στηρίζεται και οι παίχτες να είστε σίγουροι ότι θα κάνουν το καλύτερο δυνατό, δεν θα υπάρχει αδιάφορος εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και όσους ήρθαν να μας στηρίξουν, τους στεναχωρήσαμε. Εντάξει, το ποδόσφαιρο έτσι είναι, την προσπάθειά μας εμείς την άλλη φορά να είναι πιο χαρούμενοι. Εντάξει. Καλή επιστροφή.